Ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες για εκτεταμένη διασπορά του κορονοϊού σε πολλές κλινικές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πάρα πολλά κρούσματα, υπάρχει διασπορά σε πάρα πολλές κλινικές. Αποδεικνύεται ότι αυτό που τονίζαμε από την αρχή, ότι εδώ για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τον κορονοϊό θα πρέπει να γίνονται πολλά τεστ στους εργαζόμενους και τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους, στους συνοδούς των ασθενών και στους ίδιους τους ασθενείς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, περισσότερα από 20 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε κρίσιμες μάλιστα κλινικές, όπως η παθολογική, η ογκολογική αλλά και η νευρολογική. Υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες από το Υπουργείο, ξεκινώντας την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και τις διοικήσεις, που έχουν προσαρμόσει τα πρωτόκολλα με τη λογική του μικρότερου κόστους. Έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες φορές σε νοσοκομεία της Κρήτης μία ενδονοσοκομιακή διασπορά, η οποία ουσιαστικά με κάποια επιπλέον μέτρα, και να θυμίσω πρόσφατα την περίπτωση της αιματολογικής κλινικής του Βενιζελίου, και πάντα σε συνεννόηση με τους λοιμοξιολόγους μας αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Αποδεικνύεται πλέον ότι ο κορονοϊός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έξω από το νοσοκομείο. Πρέπει να αντιμετωπιστούν στην κοινότητα, εκεί που ζει, εργάζεται ο κόσμος. Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, ανάμεσα στα κρούσματα υπάρχουν και οι υγειονομικοί που έχουν εμβολιαστεί και ως εκ τούτου δεν υποβάλλονται σε τεστ, παρά το γεγονός πως κινούνται ανάμεσα σε COVID και non-COVID τμήματα, καλύπτοντας αφενός εφημερίες της μονάδες COVID, συνεχίζοντας αφετέρου να εργάζονται στα τμήματά τους, περιθάλποντας τους ασθενείς τους. Πρέπει να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, να μην έχουμε το φαινόμενο να κάνουν εφημερίες γιατροί στην κλινική COVID και την επόμενη να πηγαίνουν στις κλινικές που έχουν την ειδικότητά τους. Θα πρέπει να αποσυμβοληθούν οι κλινικές μετά από αυτή τη συγχώνευση κλινικών που έγινε για να δημιουργηθούν κλινικές COVID. Όταν γίνονται τεστ στους συνοδούς, όταν δύο φορές την εβδομάδα γίνονται τεστ στους υγειονομικούς, θα πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί, διότι όλοι φοβόμαστε. Δεν φοβάται μόνο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων. Αργά το μεσημέρι, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, επέριψε τις ευθύνες του συνοδούς των ασθενών. Η συνεχής παρουσία επισκεπτών, η μη τήρηση των οδηγιών του Προέδρου Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμόξεων κ. Κοφτερίδη και της διοίκησης από 10 πρώτου για συνεχή rapid tests, παρά τους ελέγχους, είχε ως αποτέλεσμα την κατάσταση αυτή. Καθημερινά και παρά τις αυστηρές συστάσεις, μικρός αλλά δυστυχώς ικανός αριθμός συνοδών λειτουργεί με προκλητικό τρόπο, εισερχόμενος από άλλες εισόδους, παρακάμπτοντας και εκθέτοντας το προσωπικό του νοσοκομείου. Ωστόσο, παρά την ανακοίνωση, αναπάντητο παραμένει το ερωτηματικό για το ποιος αποφάσισε και με ποιο σκεπτικό να γίνονται εντός νοσοκομείου και μέσα στις κλινικές τα τεστ των συνοδών, όταν οι διεθνείς πρακτικές δείχνουν πως μια απλή τέντα στην είσοδο του νοσηλευτικού ιδρύματος θα μπορούσε να προλάβει τα χειρότερα. Τα τεστ των συνοδών δεν μπορεί να γίνονται στις κλινικές πάνω, συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο, και εφόσον το ερωτηματολόγιο είναι κάποια ερώτηση θετική, τότε μόνο να γίνεται τεστ. Από την πλευρά της, η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, μιλώντας στο Ράδιο 984, απέριψε τις καταγγελίες περί εκπτώσεων στα προληπτικά μέτρα για τον κορονοϊό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθωτικών παρεμβάσεων στα πρωτόκολλα με βάση τα οποία γίνεται η διαχείριση διασποράς του ιού. Η διαχείριση γίνεται με πολύ προσεκτική τήρηση των μέτρων.